Απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό από τη Θαλία. Η κυρία Δικοπάντη είχε ένα πρόβλημα υγείας και δεν μπόρεσε να παραστεί και έστειλε εμένα ως εκπρόσωπο. Είναι μεγάλη η τιμή να βλέπεις ανθρώπους χαρά με μία μέρα, Τσικνοπέμπτη, έτσι μην το ξεχνάμε, η οποία είναι συμβολική για τους Έλληνες, και μία μέρα βροχερή να είναι σε μία ώρα κάπως προχωρημένη, γιατί το 7.30 για χειμώνας και υποσυνθήκες περιέργειες, και Τσικνοπέμπτη είναι όλα ενάντια. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτιά, θα μας πει βέβαια οι επιστήμονες, να ακούσουν, έχουν αυτιά έτοιμα να ακούσουν τη θέση της επιστήμης στην ακοή. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ιταλία, μια και το αναφέρετε, η Ιταλία είναι μια ομάδα καθαρά εθελοντική, αποτελείται από κυρίες και κυρίους, οι οποίοι προσφέρουν χαρά, θα έλεγα, στοργή στη τρίτη ηλικία. Η τρίτη ηλικία, όπως ξέρετε, μας χρειάζεται. Εγώ αρχίζω και το νιώθω, έτσι. Η τρίτη ηλικία μας χρειάζεται. Είναι σαν τα παιδιά που χρειάζονται κάποιον προστάτη. Και η Θαλία έχει πάρει αυτό το όμορφο και δύσκολο, θα έλεγα πολλές φορές, έργο για να μπορέσει να βοηθήσει αυτή τη τρίτη ηλικία. Δεν θα ήθελα να το πω εγώ τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που οριμάσανε, που προσφέρανε και τώρα δίνουν τους καρπούς τους στους νεότερους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια ευαισθησία όσον αφορά το θέμα της ακοής. Το θυμάμαι τον πατέρα μου ότι δεν άκουγε. Και γιατί δεν ακούς, και η ιστορία ήταν ότι, μερικοί μπορεί να το ξέρετε, ότι είχε διαταχθεί το λόγος του να κάνει μια επίθεση στην Αλβανία το 1940, ματαιώθηκε και του λέει ο διοικητής, κοιμηθείτε εδώ, όπου βρισκόταν σε ένα υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα, χιόνισε το βράδυ και σκεπάστηκε με χιόνι περίπου ένα μέτρο, και όταν ξυπνήσανε, καταλαβαίνετε, λοιπόν, ήταν παγωμένος από τη μια πλευρά, άρχισε να έχει τις εμβοές, αλλά πού να τολμήσει να πάει να πει στον γιατρό ότι ξέρεις, έχω εμβοές τη στιγμή που κόβανε πόδια από τα κρυοπαγήματα. Συνεχίστε, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Μαρή και τους υπόλοιπους συνδιοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, καθώς επίσης και εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας απόψε. Ακούσαμε από τον κύριο Πλέσα το πώς ακούμε. Θα προσπαθήσω να πω και εγώ με πολύ σύντομα και σε πολύ σύντομο χρόνο και με πολύ πρακτικό ασθενείς που έχουν υποστεί κεφαλικό επεισόδιο είχαν εσφαλμένη διάγνωση ως έχοντες προβλήματα επεξεργασίας κεντρικής, αφασία και όλα αυτά τα προβλήματα, ενώ αυτό που είχαν ήταν βαρικοία. Που λυνόταν πάρα πολύ εύκολα. Ένας τρόμβος λοιπόν ή μια αιμορραγία που θα προκαλέσει ένα κεφαλικό επεισόδιο, ανάλογα με το που είναι, μπορεί να προκαλέσει και κάποιο πρόβλημα στο σύστημα της ακοής ή στο σύστημα της ισορροπίας. Ανάλογα που θα κόψει την παροχή αίματος. Και επειδή η ανατομία της παροχής αίματος στα περιφερειακά, δηλαδή στις κοχλίες και τα ακουστικά νεύρα και τα ανώτερα κέντρα της ακοής, οι κοχλίες κλπ., είναι το σημείο εισόδου. Γίνεται μια πρώτη κατανομή και όλη η επεξεργασία, όλη η δουλειά γίνεται στον εγκέφαλο. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Ακούμε τον εγκέφαλο. Δεν ακούμε τα αυτιά μας. Λοιπόν, και επειδή η ανατομία αυτής της παροχής αίματος που ξεκινάει από χαμηλά και συνεχίζει προς τα πάνω, οι ίδιες φλέβες είναι, ας το πούμε έτσι, είναι ίδια μόνο περίπου στο 45% από εμάς. Στους υπόλοιπους είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλες αναστομώσεις, διακλαδώσεις, όλα παίζουν. Μπορεί να έχεις τον ίδιο τύπο εγκεφαλικού και δύο τελείως διαφορετικά προβλήματα στην ακοή στους ανθρώπους. Πρέπει έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση και σωστή διάγνωση. Υπάρχει, έχω συγκεκριμένη μέθοδο που γίνεται αυτό και γίνεται πάρα πολύ καλά. Και χωρίς να έχουμε επιπλέον επιπλοκές από ατροφίες, απομόνωση, κατάθλιψη, τους δίνουν ψυχοφάρμακα, full, γιατί απομονώνονται, αρχίζουν να αντιδρούν όλα αυτά που ανέφεραν και οι συνάδελφοι νωρίτερα.